κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Αγαπητοί τηλεθεατές, συνεχίζουμε την ώρα αιχμής. Η ώρα είναι 4 και 27 πρώτα λεπτά και πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Έχουμε ένα μήνα και εγκλεισμού πλέον, ένα μήνα και που ο κόσμος έχει πιεστεί πάρα πολύ ψυχολογικά σε όλο αυτό το κομμάτι και φοβάμαι ότι αυτό το πράγμα θα μας αφήσει όλους μας κάποια κουσούρια, με την έννοια ότι θα αλλάξει πάρα πολύ και τις κοινωνικές σχέσεις αλλά και τις διαπροσωπικές σχέσεις και την προσωπικότητά μας. Και σε αυτό το σημείο να καλησπέρισω τη Χρήστα την Πιτένη, την ψυχολόγο, η οποία θα μας διαφωτίσει σε αυτό το κομμάτι μετά την καραντίνα. Τι και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, Χρήστα μου, την κατάθλιψη ή τη μελαγχολία που ίσως υποστούν κάποιοι άνθρωποι. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και από μένα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές, Μιχάλη. Αυτό που άκουσα από σένα είναι ο όρος κατάθλιψη. Ο όρος κατάθλιψη είναι ένας ευρύς όρος, τον αναφέρουμε πολύ πολύ συχνά στο λόγο μας. Και σίγουρα δεν αφορά την τυπική κατάθλιψη, αυτή που ορίζουμε εμείς οι ψυχολόγοι ως τη μείζον καταθλιπτική διαταραχή, η οποία θα πρέπει να στην οποία θα πρέπει να υπάρχει ένα υπόβαθρο γενετικό, θα πρέπει να υπάρχει ένα ιστορικό επεβαρημένο της οικογένειας και θα πρέπει να υπάρχει και ένας ασθενής, ο οποίος πραγματικά έχει ένα σύννεφο από τα μέτρια στην ουσία, ένα μαύρο σύννεφο το οποίο επισκιάζει οποιασδήποτε από τις συμπεριφορές του και σκέψεις του. Η μείζον καταθλιπτική διαταραχή, ίσως είναι, ή μάλλον διαταραχές διάθεσης, είναι τα πιο ευρεία στην εμφάνισή τους στον παγκόσμιο πληθυσμό, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι 340 εκατομμύρια από τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ιφίλιο κάποια στιγμή στη ζωή τους θα νοσήσουν από την κατάθλιψη. Αναφορικά τώρα στις μέρες μας, κληθήκαμε πραγματικά να στερηθούμε αρκετά. Να στερηθούμε οικονομικούς πόρους, για πάρα πολλές οικογένειες συμβαίνει αυτό, να στερηθούμε τις παρέες μας, έτσι όπως τις είχαμε συνηθίσει, να στερηθούμε τη ζωή, τις δραστηριότητές μας, έτσι όπως τις είχαμε προγραμματίσει. Κάποιοι άλλοι ίσως επέλεξαν για το καλό μας, για να φροντίσουμε την πορεία της ζωής μας από εδώ και πέρα και να προσεκτηθούμε σε ό,τι αφορά στην υγεία μας. Ωστόσο, θα πρέπει να διακρίνουμε τους δύο όρους. Η κατάθλιψη έχει κάποια σημαντικά συμπτώματα. Η κατάθλιψη σε ό,τι αφορά την κλινική της μορφή, έτσι. Σε ό,τι αφορά στο συνέστημα, θα δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει λύπη και στεναχώρια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας του. Πολλές φορές νιώθει απελπισία για το μέλλον, νιώθει ότι δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό, νιώθει απογοήτευση για όσα του συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, είτε και για το μέλλον. Και πολλές φορές θα το δούμε να πέφτει συχνά σε κλάμα. Νιώθει ανιδονία από τις πράξεις του. Δεν απολαμβάνει πλέον, δεν ευχαριστιέται. Οι δραστηριότητες που έκαναν αυτό να αισθάνεται χαρούμενος πιο παλιά, τώρα δεν το έκαναν κανένα ενδιαφέρον. Επίσης, σε πολλούς καταθλιπτικούς ασθενείς, αυτό που εντοπίζουμε είναι και το άγχος, το οποίο έρχεται με τη μορφή δυσφορίας, με τη μορφή επαναλαμβανόμενων σκέψεων, κυκλικών σκέψεων, θα λέγαμε. Ανησυχεί για την υγεία του, ανησυχεί για το αν θα καταφέρει να είναι εν ζωή και άρτιος την επόμενη κιόλας μέρα. Εκεί χρειάζεται να υπάρχει μια διαφοροδιάγνωση σε σχέση με τις αγχώδεις διαταραχές και την κατάθλιψη. Κάτι το οποίο έχουν εξειδικευτεί φυσικά ψυχίατροι και ψυχολόγοι να το κάνουν. Είναι ένα θέμα αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που και πριν την καραντίνα είχαν θέματα κατάθλιψης και μελαγχολίας πολλοί άνθρωποι και ξέρω και από το κοντινό μου φιλικό περιβάλλον. Αυτοί οι άνθρωποι που τώρα όλη αυτή η κατάσταση επιτάχυνε τις εξελίξεις στην ψυχή τους. Δηλαδή τους δημιούργησε ένα ακόμα βάρος, μια ακόμα πέτρα, ένα ακόμα βράχο μες στην ψυχή τους. Τι θα τους συνέστηνες να κάνουν? Εκεί, σε αυτό το σημείο, θα μπορούσα χοντρικά να περιγράψω την διπλή κατάθλιψη. Είναι όταν έρχεται ένα γεγονός ζωής, αυτό όπως η καραντίνα ή άλλοι περιορισμοί, άλλες απώλειες που μπορεί να είχε κάποιος άνθρωπος για να βρίσκεται στη φάση της κατάθλιψης. Και του μπλοκάρουν όλο το σύστημα, οπότε έχουμε να κάνουμε πάλι με επίσκεψη φυσικά σε κάποιον ειδικό, ο οποίος θα γνωματεύσει και θα δώσει την αρμόσουσα θεραπεία για τον καθένα, καθαρά προσωποποιημένα στον καθένα.
Και βέβαια, ναι, πες μου λίγο, Ρίζα, ναι, για συμπλήρωση. Να αναφερθώ επίσης και για τις αλλαγές, τις οποίες συμβαίνουν στον κάθε άνθρωπο που πάσχει από κατάθλιψη, είτε έχει να κάνει με μια αντιδραστική κατάθλιψη που μπορεί πολύ εύκολα, μέσα σε εισαγωγικά φυσικά, να εμφανιστεί τώρα, μιας και ένα γεγονός ζωής, μια απώλεια, φυσική θα είναι η απώλεια αυτή, οικονομική θα είναι αυτή, απώλεια των επενδύσεων σε σχέση με κάτι το οποίο εμείς πιστεύουμε πως θα πετύχουμε. Μπορούν να περιορίσουν τη ζωή του ανθρώπου αυτού, μπορούν να μειώσουν τον ύπνο του, να αλλάξουν τις συνήθειες αυτές, να αλλάξουν τις συνήθειες στην όρεξη, να δούμε απίσχναση σχεδόν στο άτομο αυτό, να δούμε παχυσαρκία σε αυτό το άτομο, να δούμε το άτομο αυτό να δηλώνει αρκετά κουρασμένο να κάνει το οτιδήποτε, δηλαδή την φυσική κόπωση που λέμε και εμείς. Επίσης μπορεί να έχει επιδράσεις και στη σεξουαλικότητα, ειδικά των ανδρών, σε ό,τι αφορά τη στιτική δυσλειτουργία. Εκεί θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι να το παίρνουν ξανά πίσω όλο αυτό το αρνητικό συνέστημα και να τραυματίζουν την αυτοεκτίμησή τους. Μπορούμε να δούμε εκεί ανθρώπους με κατάθλιψη, με αντιδραστική κατάθλιψη, όπου λειτουργούν διεγερμένοι. Να δούμε ανθρώπους οι οποίοι ξεσπάνε, θυμώνουν, αντιδρούν με πολύ ακραίες καταστάσεις να δίνουν στο περιβάλλον τους. Εκεί μπορούμε να δούμε και την ενδοοικογενειακή βία, πώς έχει αυξηθεί στις μέρες αυτές του εγκλισμού. Σίγουρα αυτά τα άτομα δεν αισθάνονται κανένα ενδιαφέρον για τη ζωή και πιστεύουν ότι θα παραμείνουν αβοήθητα. Ωστόσο, εκεί έχουν ένα μεγάλο λάθος. Υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι μπορούν να φροντίσουν για να μπορέσει το άτομο αυτό να επανανοηματοδοτήσει την πραγματικότητα και να συνεχίσει την προσπάθειά του, είτε να διορθώσει πληγές του παρελθόντος που ποτέ δεν είχε αναλάβει την ευθύνη να τις κάνει, να τις φέρει σε μια ευθεία πορεία, λέμε. Έτσι είναι, και βέβαια η ενδοοικογενειακή βία παίζει ρόλο ανάλογα και με την ηλικία. Άλλο να δέχεται ενδοοικογενειακή βία ένα άτομο το οποίο βρίσκεται στα 30 χρονών, άλλο να είναι κάποιος 50 χρονών και να δέχεται τη βία, άλλο 70. Υπάρχουν διάφορες. Παραδείγματος χάρη, στα 30 μπορεί να δεχθεί ένα παιδί από τους γονείς του ενδοοικογενειακή βία. Στα 50 μπορεί να δεχθεί ο σύζυγος ή η σύζυγος. Γιατί σου είπα και την προηγούμενη φορά, ξέρω και πολλές γυναίκες να ασκούν ενδοοικογενειακή βία, έστω και λεκτική στους άνδρες. Ή μια γερασμένη γυναίκα ή άνδρας, ένας παππούς και μια γιαγιά, όπως είπαμε πριν, είχαμε μια συζήτηση, να ασκείται από τα παιδιά ενδοοικογενειακή βία. Κυρίως για οικονομικούς λόγους ή για λόγους ποιος θα σε κρατήσει, ποιος θα σε φροντίσει κτλ. Υπάρχουν πολλά τέτοια δράματα κοινωνικά. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, γιατί με ρώτησαν πολλοί, αυτές οι γραμμές που δίνει το κράτος για υποστήριξη κάνουν ή θα φέρουν αντίθετα αποτελέσματα. Το 15900 είναι σίγουρα επανδομένο από ειδικούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι μπορούν να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με αυτό. Βέβαια, ένα τηλέφωνο ίσως να μην αρκεί. Θα πρέπει ο άνθρωπος να σηκώσει το ακουστικό, γιατί συνήθως όταν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, μιας και την αναφέρεις, δύσκολα τα άτομα αυτά, περιστατικά τέτοια. Είναι δηλαδή θύματα τα οποία θεωρούν ότι έχουν συνευθύνη σε σχέση με τη βία που ασκείται μέσα στο σπίτι. Οπότε νιώθουν αυτά την ενοχή να σπάσουν από τον κύκλο της βίας. Ακριβώς. Και υπάρχει και συναισθηματική βία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, Χρήστα, τι γίνεται σε πολλές περιπτώσεις? Ξέρω μία περίπτωση που η μάνα ασκεί συναισθηματική βία στην κόρη, γιατί θεωρεί η μάνα ότι θα μείνει μόνη της και η κόρη δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή της. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Εγώ το έχω ζήσει. Η συναισθηματική βία είναι η πιο ύπουλη μορφή βίας που μπορεί να ασκήσει κάποιος, γιατί φέρνει το άτομο να βρίσκεται μουδιασμένο για να μπορέσει να αντιδράσει. Γιατί στρέφεται στον εαυτό του και νιώθει ενοχές αν αντιδράσει. Νιώθει ότι εκείνο προκάλεσε όλο αυτό, όλη αυτή την ένταση, σε ό,τι αφορά τις διασυζυγικές διαφορές. Σχετικά με τον έλεγχο της μητέρας, αυτό είναι πάλι μια ύπουλη μορφή άσκησης ελέγχου. Και θέμα ορίων φυσικά, τα οποία πρέπει να διαχειριστούν τα παιδιά και οι γονείς μέσα στο σπίτι. Θα πρέπει να οριστούν ξανά οι ρόλοι εκεί. Θα πρέπει να, όταν αλλάζει, ειδικά μια γυναίκα, όπως είπε, στα 35-40 έτη της, όταν παραμένει ευγέννησα μέσα στο σπίτι, θα πρέπει να ξέρει ότι δεν θα είναι πάντοτε η κόρη, αλλά να λάβει τις ευθύνες της. Και
είμαι πάντοτε της άποψης ότι το ζήτημα των ορίων είναι θέμα διαπραγμάτευσης των δύο μερών. Δηλαδή, η μητέρα που μπορεί να έχει μάθει να επιβάλλεται, θα πρέπει να βάλει και αυτή τα, να της μπουν όρια και να μπει στη θέση της, αλλά και η κόρη θα πρέπει να διεκδικήσει και να αποδώσει φυσικά, για να μπορέσει αυτό το σύστημα το νέο, ανάλογα με την ηλικία, να είναι παραγωγικό. Να υπάρχει δηλαδή η συμβίωση και όχι η τυραννία. Και σε παντρεμένα ζευγάρια πάντως υπάρχει εμπλοκή τρίτων και έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Οι τρίτοι, είτε είναι μάνα, είτε είναι πατέρας, είτε είναι αδέρφια. Δηλαδή να είναι παντρεμένο ζευγάρι με παιδιά. Έχω περιστατικά τέτοια έχω ακούσει που πραγματικά μπαίνουν μέσα, τα κάνουν όλα άνω κάτω ή παρεμβαίνουν στο να μην, παραδείγματος χάρη για ένα επικείμενο διαζύγιο, παρεμβαίνουν να μην συμβεί αυτό το πράγμα και είτε ο άντρας είτε η γυναίκα που θέλουν να πάρουν το διαζύγιο ζουν μια κόλαση. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν άνθρωπο που θέλει να αποχωριστεί έναν άλλον γιατί δεν του φέρεται καλά, αλλά να παρεμβαίνει ο τρίτος και λέει κυρίως για κοινωνικούς λόγους δεν σε αφήνουν να χωρίσεις. Είναι θέμα και αυτό, Χρύσα. Το να μην σε αφήνει να χωρίσεις, δεν νομίζω ότι έχει κανένας αυτό το δικαίωμα. Βασικά, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή του, ειδικά ενήλικος άνθρωπος, έχει δικαίωμα στο να χαράζει την πορεία του, να επιλέγει και να εγκαταλείπει, αν πραγματικά βλέπει κάτι δυσλειτουργικό στη ζωή του. Σε ό,τι αφορά στο διαζύγιο, για να προκύψει αυτή η ανάγκη, ένα ζευγάρι να χωρίσει, θα πρέπει να υπάρχουν δομικές διαφορές. Και θα πρέπει και τα δύο μέλη να συμφωνούν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να χωρίσουν. Αναφορικά στους τρίτους, ίσως ήταν τελικά οι τρίτοι, τους οποίους κουβαλάνε και στον πρώτερο, τον έγγαμο βίο, οι οποίοι δημιούργησαν μεγαλύτερες ρογμές για το γάμο αυτό. Όπως και να έχει, η απόφαση είναι στο άτομο και γενικά η οικογένεια θα πρέπει να λειτουργεί με βάση κάποιους δικούς της εσωτερικούς κανόνες. Τους οποίους να τηρούν όλα τα μέλη της οικογένειας, ενήλικοι αλλά και παιδιά. Έτσι διαπαιδαγωγούμε άλλωστε. Και ένα τελευταίο κομμάτι, Χρύσα, που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι τώρα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση. Με πιάνουν και μπαμπάδες και μαμάδες, με πιάνουν και οι μισοί λένε: δεν θα στείλω το παιδί μου σχολείο αν ανοίξουν, γιατί μην μεταφέρει τον ιό το παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι κινούμενες βόμβες για τον ιό κτλ. Οι άλλοι μισοί μου λένε: μακάρι και πότε θα ανοίξουν τα σχολεία για να πάμε να ανοίξουμε τις δουλειές μας, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, ειδικά γονείς παιδιών δημοτικού. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, τι θα παρότρινες στους γονείς να κάνουν, επειδή είσαι και μητέρα δύο παιδιών, τι θα παρότρινες να κάνουν οι γονείς, να αφήσουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο ή να τα κρατήσουν σπίτι για καλό και για κακό? Νομίζω ότι η κρατική μας Μέριμνα έχει φροντίσει τα πάντα στο να επιστρέψουμε ασφαλείς στο σχολείο. Είναι δυνατόν να μπορούμε να παρεμβαίνουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο είναι πάνω από εμάς. Δεν θα μπορούσα, αν παρενέβαινα στην εκπαιδευτική διαδικασία, μάλλον θα μπορούσα να χαρακτηριστώ ως ελεγκτική γονέας. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει τα παιδιά μας στο σπίτι αλλά και στο σχολείο να μάθουν να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Είναι μια πρίκα όλο αυτό, το να μάθουν να υπακούν και να τηρούν τους κανόνες για τον αυτοσεβασμό τους και από εκεί και πέρα για την ενηλικίωσή τους. Το να ακολουθούμε κανόνες έχει να κάνει με την ενηλικίωση και βήματα που κάνουμε προς αυτή. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το πόσο φόρτο μπορεί να αισθάνονται οι γονείς με τα παιδιά στο σπίτι, ίσως πρέπει να ξανά νοηματοδοτήσουν την ιδέα του κάναμε παιδιά και θέλουμε να τους μεταφέρουμε το είναι μας και το ψυχισμό μας. Είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε ξανά την οικογένειά μας μετά από αρκετό καιρό, γιατί όλοι μας ήμασταν βουτυγμένοι είτε στα προβλήματα που δημιουργεί η καθημερινότητα, είτε στα εργασιακά ζητήματα, όπου δεν μας άφηναν τον απαραίτητο χρόνο να επικοινωνήσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι κάθε κατεργάρης πλέον ξανά στον πάγκο του, με την όμορφη εμπειρία αυτή, γιατί είναι όμορφη πραγματικά, το να μπορείς να φροντίζεις τον εαυτό σου και να προχωράς μετά από μια δυσκολία και να είμαστε ευτυχισμένοι που συναντήσαμε ξανά τους δικούς μας ανθρώπους και γνωρίζουμε τους τρόπους που μπορούμε να επιλύουμε καταστάσεις από τώρα και για την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι δύσκολο σε μας. Φαίνεται στο τέλος ότι το ανθρώπινο είδος είναι πραγματικά αρκετά ευέλικτο και πολύ δυνατό. Το ανθρώπινο είδος είναι τόσο πολύ ευέλικτη και πολύ δυνατή η πολιτική μας, Χρύσα, να σου πω την αλήθεια. Επειδή τους ζω καθημερινά, πιο ανασφαλή άτομα από τους πολιτικούς δεν έχω γνωρίσει. Παρά το γεγονός ότι εκπέμπουν μία, ξέρεις,
ένα κύρος, μια ζωντάνια, κυκλοφορούν πανάκριβα αυτοκίνητα, κυκλοφορούν μέσα στη Βουλή και νομίζεις ποιοι είναι άνθρωποι που μέχρι προχθές μπορεί να μην τους ήξερε ούτε η μητέρα τους, λέμε τώρα. Οι πολιτικοί, ξέρω, ενδόμηχα ότι είναι οι πιο ανασφαλείς άνθρωποι που τρέμουν στην ιδέα να μην ξαναγίνουν εκλογές. Αυτοί οι άνθρωποι, εσύ πιστεύεις, όπως πρέπει να τα παρατηρείς, μπορούν να διαχειριστούν κεντρικά, σου λέω τώρα, δεν σου λέω για τοπικές κοινωνίες, κεντρικά. Και σου λέω και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ο Τραμπ, ο Μπόρις Τζόνσον και άλλοι μεγάλοι ηγέτες, ο Μακρόν, μπορούν να διαχειριστούν το επόμενο επίπεδο της κρίσης που είναι το οικονομικό κομμάτι. Κοίταξε να δεις, δεν θα μπορέσω να δω το θέμα του πολιτικού καθαρά προσωπικά. Διότι μιλάμε τώρα για ένα μεγάλο εύρος ανθρώπων, διαφορετικές κοινωνίες όπου λειτουργεί και ασκεί την εξουσία ο καθένας. Αναφορικά στον Τραμπ πραγματικά ανησυχώ, γιατί οι δηλώσεις του είναι ακραίες και φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά κενά σε ό,τι αφορά το μέλλον της Αμερικής αλλά και το μέλλον του κόσμου. Εγώ θεωρώ ότι η κάλπη αυτή έδειξε ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί. Και πάντοτε δείχνει, γιατί στην ουσία αυτοί εξελέγησαν από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έτσι. Είναι σαν να αυτοανερούμαστε όταν λέμε ότι δεν είναι ικανοί. Ο σοφός λαός δηλαδή έχει εμπιστοσύνη στο σοφό λαό. Πιστεύω στη σοφία του λαού και είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω καταστάσεις ξανά όπου θα κληθώ για να επιλέξω. Καλό, σωστό, πολύ σωστό. Δημοκρατικό ο άνθρωπος και ας συνέχισε λίγο την κουβέντα όμως που σε διάκοψα. Ναι, είναι δημοκρατική η όλη διαδικασία και από εκεί και πέρα για την Ελλάδα πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολύ ωραία και λιτά βήματα, μετρημένα, πάντοτε με το χρήσμα της επιστημονικής κοινότητας. Κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικό για την κατάσταση της υγειονομικής κρίσης. Θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο να παίρναμε αποφάσεις όπως γνωρίζαμε παλιότερα. Σκέψου ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον καθένα, ακόμη και για τον πολιτικό. Κανένας πολιτικός δεν πίστευε ότι θα το βιώσει όλο αυτό και θα αναλάβει το τιμόνι ενός κράτους σε μια τόσο μεγάλη λέλαπα. Έτσι είναι, βέβαια. Και θα ήθελα έτσι. Αύριο θα κάνει την τρίτη του διάγγελμα ο Μητσοτάκης. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Δηλαδή, πιστεύεις ότι επειδή έχουμε χαλαρώσει και σαν κοινωνία πολύ και βγαίνουμε έξω κανονικά οι περισσότεροι, πιστεύεις ότι πρέπει να πάρθουν τώρα τα μέτρα για να μπορέσει να ανακουφιστεί και ο κόσμος? Και πώς θα βιώσει και αυτή την ανακούφιση? Εγώ θα επαναλάβω πάλι ότι πρέπει να τηρηθούν οι θέσεις οι οποίες είναι εμποτισμένες από το γνώση της επιστημονικής κοινότητας. Θα πρέπει να μην κάνουμε ακραίες εξόδους, γιατί στην ουσία τα πράγματα δεν είναι όπως πριν. Έτσι. Θα πρέπει, όπως σου είπα, να νεωματοδοτήσουμε εκ νέου, το φαίνω ξανά στην ψυχολογία εγώ, την εμπειρία και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο συνεργάσιμοι είμαστε εμείς, κατά πόσο μπορούμε να επιστρέψουμε τον ίδιο μας τον εαυτό σε μια νέα πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι οι κοινωνικές σχέσεις ίσως έχουν να αλλάξουν την μορφή που γνωρίζαμε παλιότερα. Αλλά θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι ένα τόσο εύπλαστο είδος και τα καταφέρνει πάντοτε καλά, αν πραγματικά θέλει και πιστεύει στον εαυτό του και σε ένα καλύτερο μέλλον. Σε αυτό νομίζω με αυτή την κουβέντα σας πρέπει να κλείσουμε, μια αισιόδοξη κουβέντα και ευχάριστη για τον περισσότερο κοινό που μας παρακολουθεί. Χρύσα Πιτένη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή και εύχομαι σύντομα να τα λέμε πιο ευχάριστα πράγματα και για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την πολλή ευτυχία. Αυτό είναι το άλλο θέμα. Πάρα πολύ ωραίο θέμα, πραγματικά, και ίσως πρέπει να το δούμε καλύτερα. Η διαχείριση της ευτυχίας, ναι. Όπως λέμε, η γαμπρή της ευτυχίας, κάτι ανάλογο, αν έχεις δει την ταινία. Να είσαι καλά, Χρύσα μου, είστε επανειδήν. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είστε επανειδήν. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, ήταν η Χρύσα Πιτένη, ψυχολόγος, και σε αυτό το σημείο θέλω να πω για τον Γιάννη τον Καραχισαρίδη, που τον χάσαμε φνιδίως χθες από ανακοπή. Είχε μιλήσει πριν από περίπου ένα χρόνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό εδώ το μέρος. Είχε πει κάποια πράγματα για τον εαυτό του με τη Φωτεινή Ηλιάδου. Και θέλω να δούμε αυτό το απόσπασμα και να κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα εις μνήμη του Γιάννη Καραχισαρίδη, που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο μας και έφυγε δυστυχώς από κοντά μας χθες.
Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της ώρας αιχμής με εκλεκτή παρέα από το Θεατροδρόμιο. Θα μιλήσουμε για την νέα, για την καινούργια παράσταση που ανεβαίνει στο Θεατροδρόμιο και είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Καραχισαρίδης, σκηνοθέτης παράστασης, και ο κύριος Λύσανδρος Ρήγας, ο διευθυντής παραγωγής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Κύριε Καραχισαρίδη, το όνομά σας συνδέθηκε, έχουμε να σας δούμε μερικά χρόνια εδώ στην πόλη. Το όνομά σας συνδέθηκε με πολύ ωραίες, με πολύ δημιουργικές στιγμές, ημέρες, χρόνια του Διπεθέ Κοζάνης. Να τα πάρουμε από την αρχή. Πώς βρεθήκατε εδώ στην Κοζάνη? Τότε ή τώρα? Τότε. Τότε. Εγώ καταρχήν έχω γεννηθεί στην Κοζάνη. Εδώ γεννήθηκα. Είστε Κοζανίτες. Και μάλιστα η μητέρα μου είναι από ένα γένος πολύ γνωστό στην Κοζάνη, το γένος Τσιμινάκη. Mm. Λοιπόν, αλλά ο πατέρας μου... Είστε Κοζανίτης. Λοιπόν. Κοζανίτης. Αλλά έφυγα το περίφημο έτος 1958. Σημαδιακό. Φαίνεται πολύ μακρινό αυτό το έτος. Σημαδιακό που λέω. Αλλά ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός και έπαιρνε μεταθέσεις. Ξανά ήρθα το 1963 τελευταία φορά, που εδώ υπηρετούσε ο πατέρας μου, και έκτοτε δεν είχα καμία σχέση με την Κοζάνη. Όμως όταν το 96... Γι' αυτό και όντως δεν γνωρίζαμε ότι είστε το γένος Τσιμινάκη. Το 96 που ήμουν καλλιτεχνικός διευθυντής στο Διπεθέ Βέρειας, κάποια στιγμή μου τηλεφωνεί ο Λύσανδρος, που δεν γνωριζόμαστε. Ηθικός αυτουργός. Ακριβώς. Είναι ο ηθικός αυτουργός και μου προτείνει να έρθω να κάνω μια δουλειά. Και εγώ τώρα λέω, ας ξαναγυρίσω στην Κοζάνη, ενώ ήμουν στη Βέρεια δηλαδή. Και κάνουμε ένα έργο τότε, το 1996, το Ούτε Γάτα Ούτε Ζημιά. Μεγάλη επιτυχία. Εγώ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Πραγματικά. Με τα παιδιά, με τους ηθοποιούς, με όλο το κλίμα. Και κάναμε άλλα δύο έργα. Ενώ εγώ συνέχιζα να είμαι στη Βέρεια. Μετά έτυχε να πάω στο Φεστιβάλ Αθηνών και αποκόπηκαν πάλι οι δεσμοί μας, γιατί η δουλειά εκεί ήταν πάρα πολύ φορτωμένη. Και ακριβώς τη χρονιά που τελειώνω με το φεστιβάλ, έκανα 2 τριετίες εκεί, το 2007, είναι η χρονιά που φεύγει η Νανάη Νικολάου, που ήταν ήδη 10 χρόνια καλλιτεχνική διευθύντρια. Και έγινε με αυτό το timing. Πολλές και καλές δουλειές. Βέβαια, 10 χρόνια ήταν εδώ. Και σε εκείνο το timing που εγώ μόλις είχα τελειώσει από το φεστιβάλ, η Νανά μόλις έφευγε από την Κοζάνη, γίνεται η συνεννόηση και έρχομαι εδώ για να κάνω μια τριετία, αλλά έμεινα 7 χρόνια, 7,5. Αυτό είναι το ιστορικό. Ήταν πολύ ωραία χρόνια, κύριε Καραχισαρίδη. Για μένα ξέχαστα. Κύριε Ρήγα, ηθικός αυτουργός, Θεατροδρόμιο. Ακριβώς. Πώς ξεκίνησε το Θεατροδρόμιο? Ξεκίνησε μεγάλη πορεία, σημαντική. Κλείνουμε σχεδόν 35 χρόνια. Ως μια ομάδα θεατρική του Φιλοπρόδου Συλλόγου στις αρχές του 80. Μια ομάδα η οποία προχώρησε μετά, δημιούργησε το Θεατροδρόμιο και από τότε ανελειπώς θέλουμε και είμαστε, επειδή πραγματικά το θέατρο για μας είναι ένας τρόπος σκέψης, τρόπος ζωής, ο πολιτισμός γενικότερα είναι το ίδιο. Από τότε είμαστε γενικά, όπως λέμε, στις επάλξεις κάθε χρόνο με πολύ όμορφες παραγωγές, ποιοτικές παραγωγές, και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια το Θεατροδρόμιο δημιούργησε ένα κοινό το οποίο μέχρι σήμερα μας παρακολουθεί ανελειπώς. Και έτσι είναι. Κύριε Καραχισαρίδη, γνωστές οι δουλειές σας, γνωστά και τα φεστιβάλ και γενικότερα σαν καλλιτεχνικός διευθυντής. Ποιο ήταν, σαν σκηνοθέτης, ποιο ήταν το έναυσμά σας να ασχοληθείτε με το θέατρο? Αυτό ξεκίνησε από το σχολείο. Από το σχολείο ξεκίνησε. Ήσασταν από τα παιδάκια που έλεγαν εγώ θα ασχοληθώ με το θέατρο? Ναι. Είχα την τύχη να πηγαίνω στο Αμερικάνικο κολέγιο που είχε θέατρο μέσα. Οπότε είχαμε και μάθημα θεάτρου. Τώρα μιλάω για εποχές, ήσασταν από τις τυχερούς, δεκαετία του 60, που δεν ήταν συχνό αυτό το φαινόμενο. Και αυτό μαζί με κάποια άλλα παιδιά, κάποιους άλλους συμμαθητές που επίσης τώρα είναι στο θέατρο, ακολουθήσαμε αυτό το δρόμο. Και μάλιστα το σκηνοθέτης, τότε δεν υπήρχε σχολή σκηνοθεσίας και έπρεπε να πάει σε σχολή δραματική για ηθοποιός. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να γίνω ηθοποιός. Και μάλιστα μας βάλανε, θυμάμαι, το 76 κομπάρσους σε μια πολύ μεγάλη παράσταση. Εκεί την επόμενη μέρα δεν πήγα. Γιατί λέω, πάλι το ίδιο πράγμα θα κάνω σήμερα.
Και με έδιωξε και από τη σχολή ο Λεωνίδας ο Τριβιζάς τότε. Δηλαδή ήταν σκηνοθέτης από την αρχή. Θέλατε η επιθυμία μου. Να είστε σκηνοθέτης και πραγματοποιήθηκε το όνειρό σας με επιτυχία και είστε τυχερός. Πώς αποφασίσατε να ανεβάσετε τη συγκεκριμένη παράσταση, πώς έγινε, εσείς κύριε Ρήγα ή σας έγινε, το συζητήσατε με τον κύριο Καραχισαρίδη? Εμείς θέλαμε αυτή την περίοδο να ανεβάσουμε κάτι στην κεντρική σκηνή. Κάναμε κάποιες συζητήσεις, απευθύνθηκαμε στο Γιάννη. Ο Γιάννης είχε έναν χρόνο διαθέσιμο από αυτά όλα που κάνει στην Αθήνα αυτό το διάστημα. Το συζητήσαμε και προέκυψε αυτή η παράσταση στα Μαλλιά Κουβάρια του Νικόλαου Λάσκαρη, μέσα από μια πολύ όμορφη ιστορία που τώρα πλέον έχουμε περάσει με όλες αυτές τις πρόοδες που έχουμε κάνει τους προηγούμενους μήνες. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Συνήθως, σχεδόν πάντα έτσι γίνεται με το θεατροδρόμιο. Είστε παραγωγός. Κάθε φορά που ανεβάζετε μία παράσταση, αισθάνεστε ότι παίρνετε ρίσκο? Ναι, κάθε παράσταση έχει ένα ρίσκο. Έχει ρίσκο διότι δεν ξέρεις πώς μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος. Είναι ένα οικονομικό ρίσκο, μικρό μεν, γιατί σίγουρα οι δυνάμεις οι δικές μας δεν είναι τόσες ώστε να πούμε ότι κάνουμε μια παραγωγή η οποία έχει ένα budget πολύ μεγάλο. Ωστόσο, αλλά είναι όμως κάποιος... Βλέπουμε και εικόνες από την δουλειά. Και πάντα θέλουμε την κάθε παράσταση να την καλύπτουμε, να την ανεβάζουμε με επαγγελματίες του χώρου, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, μουσικούς, όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται εδώ και πραγματικά διδάσκουν στα παιδιά τα οποία παίρνουν μέρος σε μια παράσταση. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η παράσταση δεν είναι μόνο για αυτούς τους 8-10 που θα παίξουν μπροστά στη σκηνή. Υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων, παιδιών, τα οποία όλοι μαζί δημιουργούν μια πολύ όμορφη ιστορία. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, κάθε φορά το θεατροδρόμιο θέλει να τους καλεί για να ανεβάζουμε και να ανεβάζουμε ένα βήμα, να κάνουμε ένα σκαλοπάτι παραπάνω σε κάθε μας παράσταση. Είστε παρόν συχνά στις πρόβες, κύριε Ρήγα? Αρκετά. Αρκετά. Και αρκετά το λέω αυτό γιατί σίγουρα οι πρόβες είναι ό,τι καλύτερο. Αν ανέβει η παράσταση μετά, νομίζω από εκεί και πέρα, οι επόμενες παραστάσεις προσωπικά είναι σχεδόν το ίδιο. Αλλά οι πρόβες κάθε φορά σου δίνουν κάτι καινούριο. Σας ρώτησα βέβαια πριν για το ρίσκο. Αν μια παράσταση δεν πάει όπως περιμένατε, πώς υπάρχουν τέτοιες στιγμές? Βεβαίως. Δηλαδή μια παράσταση όπως πέρσι το «Άκου να δεις», που το κάναμε σε μια περίοδο που είχαμε ακριβώς το ίδιο διάστημα πέρσι όπου είχαμε τον Μπαγκετό. Ταμείων με τον καιρό. Ο κόσμος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί αυτό το διάστημα για να έρθει να κάνει παραστάσεις, να δει τις παραστάσεις. Αναγκαστήκαμε την παράσταση να την επαναλάβουμε τον Μάρτιο. Ήταν όμως ένα ρίσκο. Κύριε Καραχισαρίδη, αν δεν πάει η παράσταση όπως την περιμένετε, αν υπήρξαν τέτοιες στιγμές, όταν κλείνει η αυλαία και τελειώνουν οι παραστάσεις, πώς αισθάνεστε όταν ζυγίζετε και βλέπετε τα υπέρ και τα κατά και γέρνει ζυγαριά στα κατά σας, έχουν τύχει τέτοιες στιγμές? Καταρχήν, ένας δημιουργός είναι πάντα ανευχαρίστητος. Δηλαδή, όσο και να έχει φτάσει στους στόχους που ήθελε, πάντα υπάρχουν πράγματα που θα ήθελε επιπλέον να κάνει. Έπειτα το θέατρο, επειδή είναι δημιουργική δουλειά, δεν είναι κάτι προκατασκευασμένο πριν αρχίσει τις πρόβες στο μυαλό σου. Γεννιέται και μέσα από τις διαδικασίες των προβών και πάντα λοιπόν θέλεις άλλα πράγματα. Όμως, όταν τελειώνει η γενική δοκιμή, το έργο πια είναι αυτό. Αν το έχουν περάσει πολλά χρόνια, εγώ τουλάχιστον είμαι 35 χρόνια στη δουλειά, το συνηθίζεις, το ξεπερνάς και πας παρακάτω. Αλλά το πιο σημαντικό στο θέατρο είναι το χάος. Το χάος δηλαδή με την έννοια ότι ποτέ δεν ξέρεις το αποτέλεσμα. Δεν ξέρεις αν θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Δεν ξέρεις το μέλλον, δηλαδή αφού ανέβει η παράσταση. Τον τελευταίο λόγο έχει πλατεία δηλαδή, κυρία Καραχισαρίδη. Το θέατρο είναι μια ζωντανή τέχνη, αν δεν έρθει ο κόσμος. Δηλαδή μπορεί να είσαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτή η δουλειά με αυτούς τους ηθοποιούς, με αυτό τα δεδομένα θα σκίσει και να πηγαίνει στον πάτο. Ναι. Και μια δουλειά που δεν την υπολογίζεις καθόλου, αναπάντεχα να είναι γεμάτη
με κόσμο. Απαντήσατε στην επόμενη ερώτησή μου ότι μπορεί να νομίσετε ότι είχαν μια μεγάλη καλλιτεχνική αξία παραστάσεις, οι οποίες τελικά να μην πήγανε και πολύ καλά. Εδώ εγώ θα διαφωνώ με αυτή την άποψη που είναι αρκετά κυρίαρχη στο χώρο μας. Ναι. Δηλαδή είναι πολλοί αυτοί που λένε εγώ κάνω τέχνη και δεν με ενδιαφέρει ο κόσμος. Αυτό είναι μια φράση που υπάρχει στο μυαλό πολλών σκηνοθετών, δημιουργών κτλ. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Αν το θέατρο, δηλαδή κάτι έχεις κάνει λάθος και δεν επικοινώνησες με το θεατή. Κάτι έχεις κάνει λάθος εσύ. Ο θεατής δεν μπορεί να κάνει λάθος. Γιατί ο θεατής ή του αρέσει αυτό που βλέπει, μπορεί πολλές φορές να μην ξέρει γιατί του αρέσει. Αλλά δηλαδή λέει, πήγαινε να δεις αυτή την παράσταση ή δεν του αρέσει. Άρα λοιπόν όταν δεν του αρέσει το να λες οι θεατές δεν καταλαβαίνουν, δεν θα δεις ποτέ το δικό σου πρόβλημα. Πιο δύσκολο είδος ποιο είναι κύριε Καραχισαρίδη, είναι το δράμα ή η κωμωδία? Τώρα εγώ γενικά δεν τα διαχωρίζω αυτά. Δηλαδή θεωρώ ότι όλα τα θεατρικά έργα μπορεί να έχουν και δράμα και κωμωδία μέσα. Δηλαδή υπάρχει σκηνή στις Βάχιες, στην πιο αιματοβαμένη τραγωδία, που είναι πάρα πολύ κωμική, ανάμεσα στους δύο γέροντες που συζητάνε και είναι πραγματικά μια αστεία σκηνή. Δηλαδή δεν σημαίνει αυτά τα φράγματα είναι που σηκώνει, είναι λίγο κλισέ. Κύριε Ρήγα, μεγαλύτερη προσέλευση κοινού έχετε όταν έχετε ανεβάσει δράμα ή κωμωδία? Σε αυτό και εγώ συμφωνώ με τον Γιάννη ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Σίγουρα και όταν παίξαμε κωμωδίες και με το Κοζανίτικο Θέατρο παλιότερα με τον Γιώργο τον Παφίλη, όπου χρειαζόταν τη δεκαετία του 80 στο Φίλιππο να καλέσουμε την αστυνομία για να έρθει να βάλει τον κόσμο σε σειρά έξω στα σκαλιά του Φίλιππου, γιατί μέσα γινόταν ένας μεγάλος χαμός. Τεράστια. Τότε η κωμωδία ήταν φαν. Από την άλλη πλευρά, με τον Γιάννη ανεβάσαμε έργο που ήταν δράμα και το οποίο πραγματικά έγινε ο ίδιος έτσι. Για ποιο λέτε? Και όμως κάπως έτσι. Και όμως κάπως έτσι του τα Ιππλιάδη. Παλιά, τώρα λέμε 97. Ναι. Ήταν όμως πολύ ωραίες εποχές γενικότερα και δημιουργικές. Και εκεί δηλαδή ο κόσμος ανταποκρίθηκε, εκεί είδαμε πολλούς δακρυσμένους θεατές. Νομίζω ότι και οι δύο ιστορίες είναι παράλληλες. Τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή ανεβαίνει στο θεατροδρόμιο κωμωδία. Μαλλιά Κουβάρια. Μαλλιά Κουβάρια. Μιλήστε μας λίγο για την παράσταση. Η κωμωδία τώρα, είπαμε, πολλά είδη κωμωδίας. Αυτό ανήκει στο είδος κωμωδίας που λέγεται φάρσα. Πολλές φορές το φάρσα το λέμε χωρίς να έχουμε συνείδηση του τι ακριβώς είναι η φάρσα. Η φάρσα είναι μύθος, μια ιστορία όπου όλοι λένε την αλήθεια. Απλώς επειδή κανείς δεν την ξέρει όλη την αλήθεια, αρχίζουν οι παρεξηγήσεις. Δηλαδή το κλειδί της φάρσας είναι η παρεξήγηση. Νομίζω ότι έχεις πάει στην Πτολεμαΐδα ενώ έχεις πάει στα Γιάννενα. Και από εκεί αρχίζει μια παρεξήγηση. Λοιπόν, αυτό είναι φάρσα και η φάρσα είναι ένα είδος το οποίο ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα. Ξεκινάει από το Μένανδρο. Είχε τεράστια ανάπτυξη τον 19ο αιώνα, φτάνω κατευθείαν στο 19ο αιώνα, γιατί το έργο αυτό γράφτηκε το 1901. Δηλαδή στο τέλος του 19ου, αρχές 20ου. Τότε λοιπόν υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη της φάρσας, κυρίως στη Γαλλία, αλλά και στην Ελλάδα. Εμείς νομίζουμε συνήθως ότι οι φάρσες των ελληνικών ταινιών, στη δεκαετία του 60-70, ήταν τότε η μεγάλη ανάπτυξη, ήταν στην εποχή του Λάσκαρη. Ακολουθούσαν όμως οι δικοί μας δημιουργοί, τους δημιουργούς της Γαλλίας ή της Ιταλίας. Ναι, γιατί η φάρσα, αν βρεις το κλειδί, μπορείς να γράψεις ένα πάρα πολύ έργο. Ναι. Γι' αυτό και ο Σμοφέιντο, Λαμπής, δηλαδή οι μεγάλοι Γάλλοι, γράφαν έργα σοριδών. Γιατί ξέραν το κλειδί και απλώς αλλάζαν την ιστορία. Γιατί η φάρσα είναι ένας κώδικας. Δεν είναι δηλαδή όπως η παροδία είναι ένα άλλος κώδικας. Ναι, η σάτιρα είναι ένα άλλος κώδικας κωμωδίας.
Η φάρσα είναι συγκεκριμένος κώδικας. Έτσι λοιπόν έγραψε αυτός ένα έργο που αν το δει κάποιος θα πει ότι μπορεί να το έχει γράψει ο Σακελάριος, ο οποίος όμως δημιούργησε 70 χρόνια μετά, 60-70 ναι. χρόνια. Πραγματικά είναι ένα πανέξυπνο έργο, πιστεύω. Νομίζω ότι το θέατρο, καμιά φορά του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από όσοι πρέπει, του θεάτρου. Νομίζω ότι το θέατρο θα αλλάξει τον κόσμο. Το θέατρο πρέπει, σαν τέχνη εννοείται. Ναι, του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από ότι του αναλογεί. Και πιστεύουμε ότι το θέατρο θα πρέπει να μας πει πολύ σπουδαία πράγματα. Να αλλάξει τον κόσμο, λένε πολύ. Κύριε Καραχισαρίδη, ότι μας λέει πολύ σπουδαία πράγματα. Λέει και απλά πράγματα πολλές φορές. Πολλές φορές όταν νομίζουμε ότι λέει σπουδαία πράγματα, ουσιαστικά τα έχουμε στο μυαλό μας ήδη και ψάχνουμε να βρούμε την επιβεβαίωση. Την επιβεβαίωση. Λοιπόν, το θέατρο έχει, και η τέχνη γενικότερα, έχει το αναπάντεχο, έχει την έκπληξη, έχει το απρόβλεπτο, έχει και άλλα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στο πώς μπορούμε να καταβυθιστούμε και να δούμε τους χαρακτήρες ενός έργου. Νομίζω έχουμε πέσει λιγάκι, έχουμε γίνει πιο πουριτανοί από ό,τι στο παρελθόν και έχουμε πέσει λιγάκι στο διδακτισμό. Λέτε. Πάρα πολύ. Η τέχνη είναι πολυτέλεια στην εποχή μας. Είναι... Για την κρίση, την οικονομική που διανύουμε, εννοώ, αν είναι πολυτέλεια. Κύριε Ρήγα. Εγώ νομίζω ότι ο πολιτισμός γενικότερα στην κρίση που περνάμε είναι μια διέξοδος. Δηλαδή είναι ένας χώρος με το οποίο αξίζει να ασχοληθείς αυτό το διάστημα. Και σε εποχές δύσκολες, πραγματικά για τη χώρα μας και από ό,τι ξέρουμε από τους προγενέστερους από εμάς, το θέατρο και γενικά ο πολιτισμός και σε εποχές όπως ήταν η κατοχή και οι δύσκολες ώρες που περνούσαμε τότε, το θέατρο είχε ανθίσει. Ο πολιτισμός τώρα σου δίνει πραγματικά αφορμές για να μπορέσεις να σταθείς. Ναι, εγώ με αυτά διαφωνώ. Εγώ ακριβώς με αυτά διαφωνώ. Αυτά που λέει ο Λύσανδρος, εγώ τα θεωρώ διδακτισμούς και τα λοιπά. Το θέατρο είναι καταρχήν, το πάρουμε από δύο πλευρές. Ως ενασχόληση, που ως ενασχόληση μπορεί να είναι στο κέφι πολλών ανθρώπων, έραση τεχνών, μη έραση τεχνών, δηλαδή ο επαγγελματίας είναι επίσης... Και επαγγελματιών βέβαια. Ναι, που το κάνει κέφι όμως, δηλαδή το απολαμβάνει ναι. και υπάρχει και βιομηχανία, η οποία βέβαια είναι βιοτεχνία στην Ελλάδα. Δηλαδή, το θέατρο είναι στη βιοτεχνία, ας το πούμε, έχει έσοδα από τις πωλήσεις που κάνει, πουλάει παραστάσεις. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αν πούμε ότι η πίτα του θεάτρου στην Ελλάδα φέτος ήταν 15 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, αυτά τα λεφτά είναι μια δραστηριότητα η οποία είναι μέσα στην κοινωνία, όπως μπορεί να είναι ο τουρισμός, μπορεί να είναι... Βέβαια. Άρα λοιπόν το θέατρο πρώτα απ' όλα επειδή ξεκινάει και από το κέφι και επειδή υπάρχει και η βιοτεχνία, βιομηχανία σε άλλες χώρες, δεν έχει προβλήματα. Μπορεί να πέσει το επίπεδο, δηλαδή όχι το επίπεδο, μην πούμε το καλλιτεχνικό, και το επίπεδο της παραγωγής. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα ήθελε να κάνει αυτό το σκηνικό, να κάνει ένα φτηνότερο σκηνικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνει θέατρο. Ναι. Άρα λοιπόν η κρίση δεν έχει να κάνει με το θέατρο. Είναι φορές όμως, ο κύριος Ρήγας ίσως είχε δίκιο σε αυτό που είπε. Εγώ ενστερνίζομαι την άποψή του, γιατί είναι φορές που ξέρουμε ότι ναι μεν οικονομική κρίση, αλλά είναι αυτή η παραγωγή με αυτό τον καλλιτεχνικό διευθυντή, με αυτόν τον σκηνοθέτη, ξέρω ότι είναι να επιλέξω. Δεν μπορώ να πάω 5 φορές σε μία περίοδο στο θέατρο, γιατί πλέον οικονομικά δεν μπορώ, οπότε θα επιλέξω και θα πάω, ξέροντας εκ των προτέρων συνήθως, σύμφωνα με τα δικά μου θέλω και το ζητούμενο, θα πάω σε 1-2 παραστάσεις που ξέρω ότι θα είναι καλές. Άρα εκεί θα είναι επιτυχημένο το αποτέλεσμα, εκεί θα είναι κερδοφόρες αυτές οι παραστάσεις, αλλά αυτό συμβαίνει είτε έχουμε κρίση είτε έχουμε ανάπτυξη. Και στην πιο μεγάλη ανάπτυξη... Στην ανάπτυξη ίσως όμως και λίγο πιο τουριστικά θα μπορούσαμε να πάμε σε 2-3 θέατρα επιπλέον, ναι, τα οποία ίσως λέγαμε... Ναι, αλλά πάλι θα υπάρχουν αποτυχίες και εκεί. Θα υπάρχουν και θέατρα που κλείνουν γιατί απέτυχαν οι παραγωγές τους και ας είμαστε στην πιο μεγάλη ευμάρεια του κόσμου. Σωστά, γιατί πάντα υπήρχαν θέατρα που αποτύχαναν. Απλά εγώ πιστεύω και νομίζω ότι
σε κάποιες εποχές όπου πραγματικά οι χορηγοί, και το ξέρουμε αυτό, ότι έπαιζαν πάντα σπουδαίο ρόλο στο να ανέβει κάτι θεατρικό ή πολιτιστικό γενικώς, οι χορηγοί μας χρειάζονται σε στιγμές που πραγματικά θα θέλαμε να κάνουμε ένα μεγαλύτερο ποιοτικό βήμα. Ναι. Τότε πραγματικά αξίζει αυτή η ιστορία να υπάρχει. Και εκεί πάνω, όχι για να κάνουμε κάτι το εξωπραγματικό, στα πλαίσια αυτά που μπορούμε εδώ στην μικρή μας κοινωνία, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Θα το διαβάσω όπως είναι γραμμένο, κύριε Καραχισαρίδη. Είναι δική σας δήλωση και έγινε στην ΕΡΤ στα Χανιά, στην ΕΡΤ Χανίων. Δυστυχώς, Κάρολος Κουν δεν ξαναγεννιέται. Είναι δική σας δήλωση. Με ποιο τρόπο η εμπειρία μπορεί να περάσει στις επόμενες γενιές? Είναι άποψή σας ότι ένας σκηνοθέτης, αν τον είναι δύσκολο να ξαναγεννηθεί στην χώρα? Στο θέατρο. Στο θέατρο, πάνε. Γιατί ακόμα και οι επίγονοι, ας πούμε, ο Κάρολος Κουν είχε επίγονους. Ναι. Τον Λαζάνη, τον Γκουγιουμτζή, δηλαδή ανθρώπους που ζήσανε, βιώσανε για πάρα πολλά χρόνια τη δημιουργικότητα του Κάρολου Κουν και την μεταδώσανε αφού έφυγε ο Κάρολος Κουν. Mm. Όταν όμως φύγαν και οι επίγονοι, αυτή τη στιγμή αν πάμε σε νεότερους ανθρώπους που απλώς το ξέρουν σαν ιστορία, δηλαδή ανθρώπους που γεννηθήκανε το 80, το 90, δηλαδή δεν το ζήσαν αυτό, ούτε τους επιγόνους, θα ξέρουν ότι λέει η κυκλοπαίδεια. Γιατί είναι πολύ βιωματική η υπόθεση του θεάτρου. Δεν μεταλαμπαδεύτηκε όλο. Είναι ζωντανή τέχνη. Mm. Ο κινηματογράφος μπορεί να ξαναδεί την ταινία και να κάνεις παρατηρήσεις και να κάνεις ακόμα και ένα σεμινάριο πάνω σε αυτό. Αλλά το θέατρο, από τη στιγμή που εμπνευστείς κάποιων πραγμάτων χάνεται και αν πάμε πολύ παλιότερα. Θα θέλετε, είναι ένας και μοναδικός και έχει τον τρόπο του να δουλέψει ή να μεταλαμπαδεύσει. Ακριβώς. Ας πούμε ο Μπρέχτ, κάποια στιγμή πέθανε. Όχι τον ζήσανε, πάμε ακόμα και σε Φώτος Πολίτης, ένας τεράστιος σκηνοθέτης του Μεσοπολέμου που ήταν και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Ποιος τον ξέρει το Φώτο τον Πολίτη? Κανείς. Λέω τώρα που έχουμε απομακρυνθεί από τη δεκαετία του 30. Όταν φτάσουμε στο 2080, ο Κουν θα είναι σαν το Φώτο Πολίτη. Θα είναι ένα λίμα σε μια εγκυκλοπαίδεια, γιατί η τέχνη δεν υπάρχει δυστυχώς, η τέχνη είναι ζωντανή. Αν δεν είναι ζωντανός εκεί. Είναι και μερικές. Είναι ένας τρόπος δουλειάς που είναι τέχνη, πραγματική, καθαρή τέχνη, την οποία καλό θα ήταν να ξέρουν και οι υπόλοιπες ή να γνωρίζουν και οι υπόλοιπες γενιές. Πάντως τώρα, λόγω τεχνολογίας, πιστεύω ότι πολλά πράγματα μπορούν μέσω της τεχνολογίας, δηλαδή της βιντεοσκόπησης, της ψηφιακής ανάλυσης κτλ. Ενδεχομένως ο 21ος αιώνας να έχει πολύ περισσότερο υλικό από όσους Κουν γεννηθούν στον 21ο αιώνα για τους επόμενους. Και ενδεχομένως να υπάρχουν. Αλήθεια υπάρχουν αυτή τη στιγμή Κουν, κύριε Καραχισαρίδη? Νομίζω όχι. Ας πούμε η τελευταία, ας το πούμε σε εισαγωγικά, επανάσταση έγινε με τον Ευαγγελάτο στο θέατρο το ελληνικό. Τώρα θεωρώ ότι το θέατρο έχει ακολουθεί ένα μιμητισμό σε κάτι που υπήρχε στο μεταμοντέρνο, που υπήρχε στην Ευρώπη και που τώρα είναι στη δύση του στην Ευρώπη, αλλά στην ακμή του στην Ελλάδα. Και δηλαδή ίσως νομίζω ότι είναι μια κατάσταση μικρής παρακμής, η οποία βέβαια δεν θα διατηρηθεί για πάντα. Ενδεχομένως να φταίει και η οικονομική δυσπλαγία της. Όχι, όχι. Έχει ξεκινήσει για μένα από το 90 αυτό. Από το 90. Δεκαετία του 90 ξεκίνησε. Θεωρείτε ότι είναι παρακμή? Θεωρώ αυτή η προσέγγιση του θεάτρου παρακμή. Δηλαδή η προσπάθεια να μην υπάρχει μύθος, για παράδειγμα. Το μύθος απέναντι στο αφηγούμε μια ιστορία. Ναι. Αυτή τη στιγμή στο θέατρο, αν πεις σε αυτούς που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή ότι θέλουν να αφηγηθώ μια ιστορία, θα σου πούνε αυτό απαγορεύεται. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Ο κύριος Παλαμάς ήδη μέσα, ο σκηνοθέτης μας, διαμαρτύρεται ότι έχει περάσει η ώρα. Θα ήθελα να πούμε τους συντελεστές. Λοιπόν, η ηθοποίη για μένα είναι πάντα μπροστά, γιατί αυτοί εμφανίζονται στη σκηνή και το έργο έχει 8 ηθοποιούς. Είναι το ένα ζευγάρι, το ζευγάρι της οικογένειας Κουντουπί, που είναι ο Γιώργος ο Κοντορίκος και η Λία η Γρίβα. Υπάρχει το άλλο ζευγάρι της οικογένειας Λουλά,
που είναι ο άντρας, ο Μενέλαος Λουλάς, είναι ο Τάκης ο Συνδουκάς και η Δήμητρα η Ζαχαριάδου είναι η γυναίκα του. Και από εκεί και πέρα, στο σπίτι, στο αρχοντικό των Κουτουπέων, υπάρχει ένας περίεργος υπηρέτης. Αυτόν τον περίεργο υπηρέτη τον ερμηνεύει ο Μιχάλης ο Πεκρίδης. Και σε αυτό το σπίτι η γυναίκα του Κουντουπή έχει και τη μαμά της. Ένα άλλο ισχυρό πλάσμα μέσα σε αυτό το σπίτι, που την μαμά της την ερμηνεύει η Χριστίνα η Παλέντζα. Και έχουμε και τον περίεργο άνθρωπο που έχει τα απέξω και καθορίζει λίγο την ιστορία, που είναι ο Τρακαράς, ο Αγισίλαος Τρακαράς. Το Αγισίλαος δεν το θυμόμουν γιατί δεν υπάρχει, δεν το λέμε στο έργο. Ο Αγισίλαος Τρακαράς που τον ερμηνεύει ο Νίκος ο Κέφαλος. Αυτοί λοιπόν είναι οι 8 ηθοποιοί που θα ιδρώσουν επί σκηνής. Από εκεί και πέρα τα σκηνικά τα έκανε ο Αντώνης ο Χαλκιάς, που ένας πολύ σπουδαίος σκηνογράφος και πολύ παλιός συνεργάτης δικός μου, που έχει κάνει πάρα πολλά στο επαγγελματικό θέατρο. Τους φωτισμούς έκανε ο Σάκης ο Παπαδόπουλος, από τα αρχαία μέλη του θεατροδρομίου. Δεν τα ιδιαίτερωσε κανένα, εξαιρετική η δουλειά του πάντα. Ένα ηχητικό περιβάλλον που αναζητήσαμε το επεξεργάστηκε ο Γιάννης ο Μπατιάνης. Οι φωτογραφίες που είδαμε αρκετές είναι του Θοδωρή του Χλιάπα. Και βοηθή σκηνοθέτη, δηλαδή βοηθή μου, ήταν η Έλενα η Καλιανίδου και η Ιωάννα η Βαφιάδου. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα, γιατί πρέπει να πούμε ότι η κατασκευή του σκηνικού έγινε από τον Θωμά τον Παπαδόπουλο και τον Θόδωρο τον Κοϊδή. Και εντάξει, τη διεύθυνση παραγωγής να είναι εδώ ο κύριος Ρήγας, μαζί με τον Νίκο τον Νικολάου. Ακριβώς. Θα μας πείτε πότε ξεκινάτε. Ξεκινάμε λοιπόν αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα. Οι παραστάσεις θα δοθούν μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου, καθημερινά πλην Τρίτης, στις 9 το βράδυ. Καλό θα είναι ο κόσμος να κάνει προκράτηση, γιατί οι θέσεις είναι αριθμημένες και συγκεκριμένες. Εγώ θα δώσω ένα τηλέφωνο το 6980-95-77-70, όπου μπορούν να τηλεφωνούν και να κρατήσουν θέσεις. Μια παράσταση η οποία θα αρέσει, γιατί αρέσει καταρχήν σε εμάς στις πρόβες, γελάμε, διασκεδάζουμε. Και νομίζω ότι θα πάει καλά. Θα πάει καλά, όπως πάνε σχεδόν όλες οι παραστάσεις, κύριε Ρήγα, του Θεατροδρομίου. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα παρέα μας. Πολύ. Θα είμαστε εκεί για τα αποτελέσματα που είναι σίγουρα δεδομένα όπως κάθε φορά.